Ήθελα να κάνω επιγραμματικά ορισμένα σχόλια για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού και αυτόν τον καταιγισμό της διαφήμισης μέσα από κυρίως φιλοκυβερνητικά έντυπα και γενικότερα μαζικά μέσα ενημέρωσης. Πρώτον, οι όλες εξαγγελίες δεν αναπληρώνουν ούτε στο ελάχιστο τις απώλειες εισοδήματος που έχουν οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα. Απλά, ένα παράδειγμα, 6% σε ορισμένες συντάξεις, ενώ ο πληθωρισμός, μόνο ο πληθωρισμός τρέχει με 12%, 11,5-12. Άρα, τι αναπλήρωση στα ενεργειακά. Κύριε Γεραπετρίτη, θα πληρώσετε να αλλάξουμε τους καυστήρες και να βάλουμε πετρέλαιο, πέρα από όλα τα υπόλοιπα? Γιατί αυτό μας ζήτησε σήμερα ο κύριος Πέτσας. Ότι αλλάξτε και βάλτε πετρέλαιο. Πρώτα αλλάξτε, βάλτε φυσικό αέριο, τώρα αλλάξτε, βάλτε πετρέλαιο. Λοιπόν, το κονδύλι. Επί τη παλάμη και ούτω βοήσεων. Δεύτερο, οι εξαγγελίες... ναι, θα τα πληρώσετε για να αλλάξουμε τους καυστήρες. Μάλιστα. Δεύτερο, αγροτικός τομέας. Οι εξαγγελίες δεν καλύπτουν ούτε στο ελάχιστο την τεράστια αύξηση που έχουν στα καλλιεργητικά εφόδια, συνολικά, για να μην τρώω το χρόνο, οι αγρότες και όπως επίσης και στις ζωοτροφές και σε άλλα, στην ενέργεια κλπ. Οι κτηνοτρόφοι είναι μηδενικά. Και μηδενικά κυριολεκτικά. Είχατε τάξη 130, δίνετε 90. Και δεν ξέρουμε ακόμα και με τι κριτήρια. Τρίτον, πολύ γαλαντόμα η κυβέρνηση, κύριε Γεραπετρίτη. Πάρα πολύ. Από πού τα δίνετε αυτά, αλήθεια? Τα δίνει η κυβέρνηση από πού? Από τη φορολογία των εφοπλιστών? Από τη φορολογία των ενεργειακών κολοσσών? Από τη φορολογία των τραπεζών, των μεγαλεμπόρων? Όχι. Μνημόσυνο με ξένα κόλληβα. 4,5 δις είναι οι φόροι περισσότεροι από όσες προβλέπατε. Από πού είναι αυτοί οι φόροι? Είναι ως 4,6. Με ανάπτυξη. Ποια ανάπτυξη μας δουλεύετε τώρα? Ξέρετε από πού είναι? Ανεβαίνει η τιμή του πετρελαίου, ανεβαίνει ο ενιαίος φόρος κατανάλωσης. Τι μας λέτε, δεν μπακάλικαν αυτά. Ανεβαίνει ο φόρος, ναι ή όχι? Ακριβαίνουν τα τρόφιμα, μεγαλώνει ο ΦΠΑ. Από εκεί τα μαζέψατε και από εκεί τα μαζέψατε και τα υπόλοιπα μέχρι τα 13 δις που λέτε είναι από το πράσινο ταμείο το περιβόητο, δηλαδή από τις τσέπες των καταναλωτών. Κυρίως, όχι κυρίως, ουσιαστικά, απόλυτα θα έλεγα, από τα λαϊκά στρώματα που πληρώνουν το 70% που δίνεται από τον κρατικό προϋπολογισμό και από τα ευρωπαϊκά ταμεία, από τα λεφτά των άλλων λαών, και τα υπόλοιπα που έρχονται στο λογαριασμό για τις ΑΠΕ, τις οποίες ΑΠΕ διαφημίζεται ότι θα έχουμε φτηνή ενέργεια. Ιδού τα αποτελέσματα. Και αφήστε τώρα περί του πολέμου. Δεν ισχύουν, γιατί άρχισε πολύ πιο πριν. Επομένως, αυτό που χρειάζεται είναι η ένταση των αγώνων για να μπορέσουν οι εργαζόμενοι και ο κόσμος της δουλειάς συνολικά να αναπληρώσει όσο μπορεί με σκληρούς αγώνες αυτά που έχει χάσει αυτό το διάστημα. Η κυβέρνηση λοιπόν φέρνει για ακύρωση την πράξη νομοθετικού περιεχομένου, ισχυριζόμενοι πως οι αλλαγές συμβάλλουν στη μεγαλύτερη διαφάνεια, έτσι λέει, και ενίσχυση της λογοδοσίας της ΕΥΠ. Το να πω άνθρακες ο θησαυρός δεν είναι τίποτα. Είναι κοροϊδία. Το καταλαβαίνετε. Είναι μεγάλη κοροϊδία. Αν συνδέσουμε λοιπόν αυτή την πράξη νομοθετικού περιεχομένου και τη στάση που διαμορφώνεται στην Εξεταστική Επιτροπή από την κυβερνητική πλειοψηφία και το εξελισσόμενο ναυάγιο της Εξεταστικής Επιτροπής παρά τις διακηρύξεις με την επίκληση του απορρίτου, απόρριτο λέει, δεν λέω, τότε τι νόημα έχει η Εξεταστική Επιτροπή? Απόρριτο ένα, απόρριτο το άλλο, γιατί έχει σχέση με στρατιωτικές εγκαταστάσεις? Έχει σχέση με πολεμικές και με την άμυνα κλπ? Όχι βέβαια. Τι πάει να πει όλα είναι απόρριτα? Ουσιαστικά δεν έχει νόημα η ίδια η Εξεταστική Επιτροπή. Με αυτά τα δύο λοιπόν, γιατί το ένα είναι η θεωρία που φέρνεται εδώ και το άλλο είναι η πράξη, η πρακτική στην Εξεταστική Επιτροπή, όχι απλά βελτιώνεται, αλλά ενισχύεται το αντιδραστικό πλαίσιο
της ΕΕΠ και τα περί διαφάνειας, τα περί λογοδοσίας κλπ. Πάνε περίπατο. Το όλα στο φως μάλλον έχει διακοπή ρεύματος. Μεγάλη στην Εξεταστική Επιτροπή. Μεγάλη διακοπή. Είναι σκοτάδι μαύρο και δεν υπάρχουν ούτε και κεριά αν συνεχίσετε με την ίδια τακτική. Όπως και σήμερα από ό,τι πρόλαβα να μάθω από τον εκπρόσωπό μας. Τελικά εξελίσσεται σε φιάσκο και σε κουκούλωμα. Αυτή είναι η ουσία. Όσο για τα μέτρα της πράξης νομοθετικού περιεχομένου, λέω ότι είναι κοροϊδία. Γιατί είναι κοροϊδία? Και παρακαλώ με λογική να αντιληφθούν όσοι μας βλέπουν, αλλά και όσοι εδώ βγαίνουν και βγάζουν λόγους. Πρώτον, τι λέτε? Ότι το καινούριο, ότι θα γίνεται ακρόαση του νέου διοικητή της ΕΕΠ, του προτινόμενου από την κυβέρνηση βέβαια, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Πολύ ωραία. Δηλαδή, κουβέντες να γίνονται. Γιατί κουβέντες να γίνονται? Αυτό είναι. Θα πει, θα τον ρωτήσουμε και μετά τι θα γίνει? Μετά θα πει γνώμη ποιος, η πλειοψηφία, η κυβερνητική. Η εκάστοτε κυβερνητική. Και μετά ποιος θα αποφασίσει για τον αρχηγό της ΕΕΠ? Η ίδια η κυβέρνηση. Δηλαδή Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει. Και πίνει και πολύ μάλιστα από ό,τι φαίνεται. Επομένως, αυτό είναι, ξαναλέω, κοροϊδία. Δηλαδή ό,τι γίνεται σε όλες τις επιτροπές, σε τελευταία ανάλυση. Ακούμε, λέμε γνώμη και αποφασίζει η εκάστοτε κυβερνητική πλειοψηφία και αυτό το λέτε ότι είναι δημοκρατική διαδικασία. Δεύτερον, ο διορισμός 2 αντί ενός εισαγγελέα. Σε επόπτες στην ΕΕΠ, εμείς λέμε ότι δεν έχει καμία σημασία αυτό. Γιατί δεν έχει καμία σημασία? Γιατί ο ένας, οι δύο, οι τρεις, οι πέντε, πώς θα λειτουργήσουν? Θα εφαρμόσουν ένα τερατώδες θεσμικό πλαίσιο που διαμορφώθηκε από όλες τις κυβερνήσεις και ουδείς αθώος του αίματος, όσοι κυβερνήσατε, κουβέντα δεν βγάζατε όλο το προηγούμενο διάστημα, και ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ και φυσικά η Νέα Δημοκρατία, και κυρίως αυτό που διαμορφώθηκε από την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας και των οδηγιών, που όπως έχετε συμφωνήσει όλοι στο Σύνταγμα, το ευρωπαϊκό δίκαιο είναι ανώτερο του εθνικού. Άρα ενσωματώθηκαν όλες, μία μετά την άλλη, μην αρχίσω και λέω ποιες είναι, δεν πιστεύω να τις αμφισβητεί κανένας, ενσωματώθηκαν όλες στο εθνικό δίκαιο, στο οποίο βέβαια λέω όλα τα κόμματα πλην ΚΚΕ έχουν συμφωνήσει. Παλιά υπήρχαν και κάτι κατά και κάτι λευκά. Τελευταία, ειδικά μετά το 10, όλοι συμφωνούν με αυτές τις προτάσεις. Και επομένως, τα άλλα κόμματα, σε σχέση με τη Νέα Δημοκρατία, και η Νέα Δημοκρατία τα ίδια λέει, κάνουν προτάσεις εκδημοκρατισμού της ΕΕΠ. Για το θεσμικό πλαίσιο κουβέντα. Και θεσμικό πλαίσιο, για να συνεννοούμαστε, είναι όλα αυτά που ισχύουν και θα τα αναλύσω. Θέτουμε λοιπόν το ερώτημα ανοιχτά και καθαρά προς τον ελληνικό λαό. Μπορεί να υπάρξει ουδέτερη και ανεξάρτητη ΕΕΠ και άλλοι μηχανισμοί τέλος πάντων από το χαρακτήρα του κράτους και τις πολιτικές επιλογές των κυβερνήσεων και στην εξωτερική και στην εσωτερική πολιτική που είναι ενιαίες και είναι αντιλαϊκές? Εμείς λέμε όχι. Δεν μπορεί να υπάρξει ουδέτερη και ανεξάρτητη πάνω απ' όλα ΕΕΠ ή και άλλη αστυνομία και άλλοι σκληροί πυρήνες του κράτους. Γιατί η ΕΕΠ αποτελεί από τη φύση της την ίδια έναν αντιδραστικό μηχανισμό του ίδιου του αστικού κράτους. Γιατί υπερασπίζεται, θα το πω, μα το καπιταλιστικό σύστημα. Είναι φρουρός και μάλιστα μυστικός και ένοπλος. Φρουρός όπως εκείνοι είναι και άλλοι. Δηλαδή, τι υπερασπίζεται? Τα συμφέροντα του κεφαλαίου. Γιατί αυτοί έχουν την εξουσία, την οικονομική εξουσία και η κυβέρνηση τα διαχειρίζονται και όλα αυτά είναι ενάντια στο λαό και τα δικαιώματά του. Γι' αυτό οικοδομήθηκε και μάλιστα επιταχύνθηκε τα τελευταία χρόνια ένα θεσμικό πλαίσιο που δίνει τη δυνατότητα, και αφήστε τώρα τις ξυπνάδες εδώ μάλιστα όλοι, να παρακολουθούνται οι πάντες. Και απορούμε για την έκπληξη. Δεν έχετε διαβάσει όλα αυτά τα οποία έχουν περάσει όλα αυτά τα χρόνια? Να πούμε λοιπόν, άρση απορρίτου. Πότε επιτρέπεται?
Το Σύνταγμα το λέει. Και είναι κενό. Για λόγους εθνικής ασφαλείας. Αυτό είναι που λέει και αυτό τα καθορίζουν μετά οι εφαρμοστικοί νόμοι που κάνει κάθε κυβέρνηση. Αν κάνει βέβαια. Τι σημαίνει λοιπόν εθνική ασφάλεια? Προσδιορίζονται, βεβαίως προσδιορίζονται. Τι σημαίνει και αυτό που λέτε και που είπαν εδώ πέρα ότι δεν προσδιορίζονται, δεν είναι σωστό. Γιατί θα ξεκινήσω. Πρώτα απ' όλα, Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Να τη βρω. Τι λέει? Η επέμβαση του κράτους, διαβάζω επιλέξη, στην ιδιωτική ζωή του καθενός, άρα και το δικαίωμα άρσης του απορρίτου των επικοινωνιών, επιτρέπεται όχι μόνο για λόγους εθνικής ασφάλειας, που δεν καθορίζει, αλλά και για λόγους δημόσιας ασφάλισης και για λόγους οικονομικής ευημερίας της χώρας. Ποιος καθορίζει όλα αυτά? Τι είναι εθνική ασφάλεια, τι είναι δημόσια ασφάλεια, τι είναι οικονομική ευημερία? Οικονομική ευημερία εννοούμε καπιταλισμός και πάση της Ελλάδος. Αυτό τουλάχιστον εννοούν οι υπόλοιποι. Δώστε μου όλα ό,τι δικαιούμαι. Να συνεχίσουμε λοιπόν. Θα κάνω ένα σχόλιο. Ο κύριος Καστανίδης, σε μια φιλότιμη προσπάθεια και εντάξει, από καλή πρόθεση, λέει ότι το περιεχόμενο, έχω ακριβώς το κείμενό του, του όρου εθνικής ασφάλειας, όπως το απαιτούν το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Δικαστήριο και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, αυτά τα είπα, λέει ότι προσβάλλεται η εθνική ασφάλεια κατά το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν πρώτον παρακολύεται η λειτουργία των κρατικών θεσμών και των βασικών δημόσιων υπηρεσιών. Τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή, άμα γίνει μια κατάληψη αύριο των εργαζομένων, είναι εθνική ασφάλεια σε ένα χώρο? Δεύτερον, δημιουργείται κίνδυνος για την επιβίωση του πληθυσμού, αγροτικές κινητοποιήσεις, παραδείγματος χάρη. Βέβαια, εσείς ξεφουσκώσατε τα λάστιχα τότε. Αλλά μπορεί να το επικαλεστεί ότι έχουμε πρόβλημα στην τροφοδοσία προϊόντων. Τρίτον, σοβαρή διαταραχή των εξωτερικών σχέσεων της χώρας. Εσείς έχετε κάνει επιλογή. Όλοι. Δικαίωμά σας. Με το ΝΑΤΟ, με τους Αμερικάνους, με τους δολοφόνους των λαών. Αν εμείς λοιπόν ή το λαϊκό κίνημα, για να το πω γενικότερα, εμποδίζει την υλοποίηση αυτής της πολιτικής, αν λέει έξω οι βάσεις του θανάτου, που εσείς λέτε οι βάσεις είναι περιστερώνες, αν αντιτίθεται στην δολοφονική πολιτική των συμμάχων σας, τότε υπάρχει πρόβλημα εθνικής ασφαλείας. Δημιουργείται κίνδυνος για την ελληνική συνύπαρξη των λαών. Στο Θεό σας, τι λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, στο Θεό σας, δηλαδή, οι πόλεμοι, Ιράκ, Λιβύη, Συρία, οι επεμβάσεις παντού σε όλο τον κόσμο, αυτά τι υπηρετούν? Την ελληνική συνύπαρξη των λαών. Και όταν κάποιος είναι αντίθετος με αυτούς τους πολέμους, τότε υπονομεύει την εθνική ασφάλεια. Δεν λέω ότι αυτά μπορεί να ισχύσουν, ειδικά στην Ελλάδα, γιατί υπάρχει και ένα κουκουέ και ένας λαός από κάτω. Όμως μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να παρακολουθείται οποιοδήποτε συμμετέχει σε τέτοιου είδους κινητοποιήσεις και αντιδράσεις. Δεύτερο θέμα. Τι λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση? Η τρομοκρατία. Για λόγους τρομοκρατίας. Είναι και η νόμη 187, η αντιτρομοκρατική η λεγόμενη. Όμως, εσείς που δεν ξέρετε ή δεν έχετε ακούσει, τι προσδιορίζει ως φυτώριο της τρομοκρατίας η Ευρωπαϊκή Ένωση? Τα έχω πει και θα τα ξαναλέω, γιατί η επανάληψη είναι μύτη της μαθήσεως. Λέει λοιπόν, πηγή της ριζοσπαστικοποίησης, άρα και της τρομοκρατίας, τι είναι? Η θρησκευτική Ισλαμική, συμφωνούμε, οι ακροδεξιά φασίστες και οι ακροαριστεροί και αριστεροί. Τι θεωρεί λοιπόν αριστερή? Ακούστε, η άποψη των ακροαριστερών, λέει, για την κοινωνία συνεπάγεται δέσμευση για ισότητα, να τα ακούει ο λαός αυτά, και δίκαιη κατανομή του εισοδήματος. Ένα. Αυτό είναι σεμινάριο που έχει γίνει και που το έχετε συμφωνήσει όλοι. Δεύτερον, να απορρίπτουν, λέει, τις υποκείμενες καπιταλιστικές αξίες, οι οποίες θεωρούνται ως κύρια αιτία της κοινωνικής ανισότητας. Έγκλημα. Τρομοκράτης, ε? Όποιος δεν συμφωνεί με τον καπιταλισμό, που μια χούφτα έχει τα πάντα και δισεκατομμύρια έχουν τα ελάχιστα και πεινάνε. Τι λέει άλλο? Ακούστε. Αντιτίθεται στην αυξανόμενη ιδιωτικοποίηση της εκπαίδευσης, της υγείας και των μεταφορών, καθώς και στις διεθνείς συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου. Δικτατορία του κεφαλαίου είναι όλα αυτά.
Όποιος διαφωνεί με όλα αυτά δηλαδή, είναι φυτώριο τρομοκρατίας. Και ένα ακόμα που κάνετε, που μιλάτε εδώ τώρα και απορείτε. Κύριε Γεραπετρίτη, πρέπει να τα ξέρετε αυτά. Πολύ καλά. Απορείτε για τις παρακολουθήσεις. Λοιπόν, υπάρχει το τερατώδες σύστημα φακελώματος της Σέγγεν που έχει εξυγχρονιστεί. Και τι κάνει? Περιλαμβάνει στοιχεία όλων των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, βιομετρικά δεδομένα των ατόμων άνω των 12 ετών. Ανάμεσα διαβάζω επιλέξει στα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζονται και μεταφέρουν οι αστυνομικές αρχές, υπηρεσίες ασφάλειας, μυστικές υπηρεσίες κλπ. Είναι τα λεγόμενα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Ποια είναι αυτά? Αφορούν τη φυλετική, εθνική προέλευση, τα πολιτικά φρονήματα. Ξαναλέω, τα πολιτικά φρονήματα, θρησκευτικές και φιλοσοφικές πεποιθήσεις. Τι άλλο? Ακούστε. Την συμμετοχή σε ένωση ή σε σωματεία. Την υγεία, την κοινωνική πρόνοια και τον γενετήσιο προσανατολισμό. Αυτή είναι η δημοκρατία σας. Και η δημοκρατία και τα ατομικά δικαιώματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν διαφωνείτε, να τα ξαναδιαβάσετε ή να τα ξαναδιαβάσω. Και μετά μας λέτε εδώ τώρα για ατομικά δικαιώματα, για προστασία του απορρίτου κλπ. 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 Αυτή είναι η ουσία. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς αποδεικνύουμε με όλα αυτά τα στοιχεία ότι δεν υπάρχει απόρριτο επικοινωνιών. Ότι υπάρχει τέτοιο θεσμικό πλαίσιο που πάντα είναι νόμιμες. Όλες οι παρακολουθήσεις. Μα όλες οι παρακολουθήσεις. Και τα έχετε ενσωματώσει. Γι' αυτό τι λέμε? Εκδημοκρατίζεται αυτό το πράγμα? Αλλάζει? Όχι. Γι' αυτό λέμε κατάργηση αυτού του θεσμικού πλαισίου, αλλά αυτό δεν γίνεται. Ο φρουρός του συστήματος είναι πάντα προστατευόμενος από όλες τις κυβερνήσεις. Γι' αυτό λοιπόν ο λαός μας δεν πρέπει να αποδεχθεί να κατακρεωργούνται τα δικαιώματά του, γιατί αυτά έχουν ένα και μοναδικό στόχο. Να μην ξεσηκωθεί, να μην αλλάξει το σύστημα. Και σας προκαλούμε που είστε δημοκρατία. Έχει δικαίωμα ο λαός να αλλάξει το καπιταλισμό, ναι ή όχι? Έχει. Έχει δικαίωμα να παλεύει ενάντια σε όλα αυτά που γράφουν ως τρομοκρατία? Έχει. 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 Άστε τα αυτά. Κοίτα, φρέσκα κουλούρια, λέει ο Κουλουράς. Φρέσκα, λέει ο Κουλουράς. Γι' αυτό, αυτό ακριβώς υπηρετούν και αυτές οι υπηρεσίες, αλλά και πάρα πολλά άλλα. Να μην αποδεχτεί να κατακρεωργούνται τα δικαιώματά του, να μην τσιμπήσει στις υποκριτικές κορώνες των άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης. Γιατί αυτοί όταν είναι στην κυβέρνηση τα ψηφίζουν, τα εφαρμόζουν, ακόμα και όταν είναι στην αντιπολίτευση τα ψηφίζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εδώ τους νόμους που τελικά γυρνάνε μπούμερανγκ, όπως το ΠΑΣΟΚ σήμερα, και βέβαια τώρα φωνάζουν, δικαιολογημένα μπορεί να φωνάζουν, φωνάζουν, αλλά γιατί? Δεν τα έκαναν όλα αυτά οι ίδιοι? Από το 1994 μέχρι σήμερα πόσες κυβερνήσεις πέρασαν? Άλλαξαν το θεσμικό πλαίσιο της ΕΕΠ? Έγινε ποτέ συζήτηση? Μόνο το ΚΚΕ. Ολοκληρώστε, έχετε ξεπεράσει και τη δευτερολογία. Και εμείς λέμε στο λαό, έχει βγάλει πολλά συμπεράσματα από τη ζωή του την ίδια, να συμπορευτεί με το ΚΚΕ για να βαδίσουμε σε έναν άλλο δρόμο αλλαγής και ανατροπής αυτού του συστήματος και έτσι να καθαρίσει και η κόπρος του αυγία που λέγεται καπιταλισμός.